Δεν ήταν εύκολο σήμερα να αντιμετωπίσουμε τον Παναθηναϊκό εδώ στη Λεωφόρο. Εμείς είχαμε ένα ντεζαβαντάζ ότι μεσοβδόμαδα είχαμε μάτς κυπέλου με την ΑΕΚ. Προσπαθήσαμε να σταματήσουμε τον Παναθηναϊκό στα δυνατά του σημεία. Τα περισσότερα γκολ τα έχει πετύχει σε παιχνίδι μετάβασης. Κλείσαμε τον άξονά μας στις μεταβάσεις. Από την αμυντική λειτουργία της ομάδος μου και από τις προσωπικές μου νομαχίες είμαι ικανοποιημένος. Τελικά όμως ο βαθμός που πήραμε είναι πολύ σημαντικός για την προσπάθεια που κάνουμε για τη σωτηρία της ομάδας και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ήταν μια τραγική εμφάνιση και μια πάρα πολύ κακή εικόνα. Εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να κατηγορήσω κανέναν παρά μόνο τον εαυτό μου που δεν μπόρεσα να δώσω παρακίνηση και ίσως περισσότερο εγωισμό στην ομάδα. Οπότε, επειδή φταίω εγώ για την εικόνα που παρουσιάσαμε, εγώ θα είμαι αυτός που θα πρέπει να βρω τις λύσεις και να είστε σίγουροι θα τις βρω. Δεν έχω να πω τίποτα για το παιχνίδι. Πραγματικά ήταν πολύ άσχημο. Πολύ άσχημο πράγμα να βλέπεις αυτή την εικόνα μέσα στο γήπεδο. Και θα πρέπει να το αλλάξουμε. Και αυτό θα γίνει με κινήσεις που ήδη έχουμε ξεκινήσει. Γιατί κακά τα ψέματα, με όλο το κλίμα που υπάρχει, με όλη την ατμόσφαιρα που υπάρχει, θα πρέπει να γίνει μετάγγιση αίματος που λέμε. Πρέπει να έρθει καινούριο αίμα μέσα. Για να βοηθήσει και αυτούς που πραγματικά μπορούν. Αυτό είναι γενικό όμως. Σας είπα για το σημερινό παιχνίδι, φταίω μόνο εγώ. Είμαστε κοντά σε 2-3 παίκτες. Πιστεύω δηλαδή αύριο, το πολύ τελευταία μέρα θα τελειώσουν. Αυτό που μας λείπει αυτή τη στιγμή είναι ένας φορ. Στις άλλες θέσεις έχουμε βρει τους παίκτες που θέλουμε. Δεν έχουμε βρει ακόμα τον φορ γιατί η επιλογή μας ήταν ο Ισάκ, αλλά μάλλον, όχι μάλλον, από ό,τι ξέρω θα πάει αλλού.